Σε ένα πολύ πολύ μακρινό βασίλειο, ο βασιλιάς και η βασίλισσα είχαν τρεις κόρες. Και οι τρεις ήταν όμορφες, μα ενώ οι χάρες των δύο μεγαλύτερων προκαλούσαν επένους, η ομορφιά της μικρότερης ήταν πέρα από τα λόγια. Ακόμα και οι θεοί όταν τη συνάντησαν δεν μπορούσαν παρά να την συγκρίνουν με την ωραιότερη θεά, την Αφροδίτη. Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές είχαν ήδη παντρευτεί. Όχι τον οποιονδήποτε, αλλά ευγενείς πρίγκιπες. Όμως, περιέργως, η ψυχή δεν είχε παντρευτεί ακόμα. Μνηστήρες έρχονταν να τη θαυμάσουν. Όμως κανείς δεν είχε το θάρρος να ζητήσει το χέρι της. Έλεγαν ότι οι μνηστήρες καταλαμβάνονταν από δέος μπροστά στη σχεδόν θεϊκή ομορφιά της. Στο μεταξύ, στον Όλυμπο, εκείνη που οι θεοί είχαν ονομάσει θεά της ομορφιάς, η Αφροδίτη, έβραζε από θυμό. Θεωρούσε το θέαμα αυτό προσβολή, ιεροσιλία. Κάτω στη γη οι θαυμαστές της την αγνοούσαν, πιστεύοντας ότι είχαν βρει μια νέα θεότητα στην ψυχή. Έτσι η Αφροδίτη κατέστρωσε ένα σχέδιο για να ξεφορτωθεί στα γρήγορα την αντίζηλό της. Με ένα χτύπημα των δακτύλων της η Αφροδίτη κάλεσε τον Έρωτα, το θεό της αγάπης. Ο Έρωτας ήταν θεός με ταπεινή καταγωγή. Δεν ήταν όπως η Αφροδίτη, ο Απόλλωνας και η Αθηνά, ένας από τους 12 Ολυμπίους. Ούτε ήταν απευθείας απόγονος του Δία. Συνελήφθη τη μέρα που η Αφροδίτη έκανε την επίσημη εμφάνισή της στον Όλυμπο. Για να γιορτάσουν το γεγονός έγινε ένα μεγάλο συμπόσιο. Ο Δίας κάλεσε όλες τις θεότητες, ακόμα και όσες είχαν παλιώσει και συνήθως έμεναν απ' έξω. Ανάμεσά τους ήταν ο Πόρος, θεός του πλούτου και της αυθονίας. Περισσότερο από τους άλλους καλεσμένους, ο Πόρος μπουκώθηκε με νοστιμότατο φαγητό και κρασί που σερβιρίστηκαν προς τιμήν της Αφροδίτης. Έπειτα, αφού χόρτασε, ξάπλωσε κάτω από μια μεγάλη βελανιδιά και αποκοιμήθηκε. Τότε εμφανίστηκε η Παινία, η θεά της φτώχειας. Είχε έρθει να ζητιανέψει φαγητό στο τέλος της γιορτής, όπως της επέτρεπε η θεϊκή της φύση. Όμως, όταν είδε τον Πόρο μέσα στη χλυδή του, σκέφτηκε ότι ίσως, αν ενωνόταν μαζί του, θα μπορούσε να ξεφύγει από το μίζερο πεπρωμένο που της είχε ορίσει η μοίρα. Έτσι, ξάπλωσε δίπλα του. Κι έτσι, λίγους μήνες αργότερα, γεννήθηκε ο Έρωτας. Από το σμίξιμο του Πόρου και της Παινίας. Η αγάπη και ο πόθος ήταν λοιπόν καρποί του πλούτου και της φτώχειας, της αυθονίας και της στέρησης. Η Αφροδίτη όρισε τον Έρωτα ως αγγελιοφόρο της αγάπης. Εκείνη ενέπνεε πάθος και ο Έρωτας στην υπηρεσία της θεάς είχε αναλάβει να δημιουργεί ζευγάρια. Με ένα χρυσό βέλος για να φλογίζει τις καρδιές και ένα μολύβδινο για να κάνει τα θύματά του ανέστητα για πάντα στην αγάπη. Εκείνο το πρωί η Αφροδίτη ανέθεσε στον Έρωτα να εμπνεύσει στην ψυχή μια απελπισμένη, αρρωστημένη, τρελή αγάπη για έναν από τους ασχημότερους και πιο ποταπούς θνητούς. «Ένα τέρας», διέταξε, «ένα απέσιο πλάσμα». Ο Έρωτας υπάκουσε. Έφυγε, οπλισμένος με το τόξο και τα βέλη του. Όταν ανακάλυψε την ψυχή, εκείνη κοιμόταν. Ο Έρωτας στάθηκε απότομα, γεμάτος δέος. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ πλάσμα με τόση ομορφιά. Η ψυχή ήταν η ίδια η τελειότητα.
Τώρα κατανοούσε τη ζήλια της Αφροδίτης. Ζαλισμένος όπως ήταν, σκόνταψε, έπεσε και τραυματίστηκε με ένα από τα βέλη του, το χρυσό. Να λοιπόν που ο έρωτας ερωτεύτηκε παραδόξως τρελά το θύραμά του. Επέστρεψε ταραγμένος στον Όλυμπο. Μαράζωνε, υποφέροντας από αγάπη, προσπαθώντας να κρατήσει κρυφό το βάσανό του από την Αφροδίτη που θα γινόταν έξαλλη από οργή. Στο μεταξύ η ψυχή δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση και εκείνη υπέφερε, μα για διαφορετικό λόγο. Έκλαιγε όλο και περισσότερο καθώς περνούσε ο καιρός και ακόμα δεν υπήρχε κανείς στη ζωή της. Απελπισμένος ο πατέρας της επισκέφτηκε το ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς για να συμβουλευτεί το μαντίο. Πώς θα μπορούσε να βρει σύζυγο για τη μικρότερη κόρη του? Μάντισσα στους Δελφούς ήταν η Πυθία, μια ιέρια που μετέφερε τη θέληση των θεών στους θνητούς. Εκείνη τη μέρα, μια θεότητα, ή μήπως ήταν μια συγκεκριμένη θεά, υπαγόρευσε αυτή την τρομακτική απάντηση στην Πυθία. Η ψυχή πρέπει να ντυθεί νύφη και έπειτα να την αφήσουν στην κορυφή ενός λόφου, όπου ο μέλλον σύζυγός της, ένα τρομερό τέρας, θα έρθει να τη διεκδικήσει. Ο βασιλιάς ήταν συντετριμμένος. Ούτε στιγμή δεν μπορούσε να φανταστεί να εγκαταλείψει το παιδί του, πόσο μάλλον να τη δώσει σε κάποιο φοβερό πλάσμα. Σίγουρα κανένας πατέρας δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Κι όμως, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να παρακούσει το θέλημα των θεών, οδήγησε την κόρη του, ντυμένη με τον ηφικό της, αλλά συνοδευόμενη από μια νεκρική πομπή, στην κορυφή ενός λόφου. Και μετά από ένα τελευταίο φιλί, οι δακρυσμένοι γονείς επέστρεψαν στο παλάτι τους. Έτσι εγκαταλείφθηκε η ψυχή. Ξαφνικά ένιωσε ένα αεράκι. Τη σήκωσε από το έδαφος, τη μετέφερε απαλά στον αέρα και μέσα από τα σύννεφα, πριν την αποθέσει προσεκτικά σε μία μικρή κοιλάδα, σε ένα πράσινο χαλί. Μόλις είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της, όταν την περίμενε μία άλλη έκπληξη. Εκεί, μπροστά στα μάτια της, έστεκε ένα υπέροχο παλάτι από μάρμαρο και χρυσό, μέσα σε έναν κήπο γεμάτο θαυμάσια δέντρα. Το παλάτι ήταν έρημο, όμως οι πόρτες, στολισμένες με πετράδια, άνοιξαν μόνες τους, συνοδευόμενες από απαλές, μαγικές φωνές καλωσορίσματος που την καλούσαν να μπει και να επισκεφτεί το νέο της σπίτι. Περιέργως η ψυχή δεν ένιωθε φόβο. Άρχισε να περιφέρεται στο παλάτι, πηγαίνοντας από έκπληξη σε έκπληξη, από θαύμα σε θαύμα. Εκείνη τη νύχτα, ακόμα σε κατάσταση δέους, έφτασε σε μία πολυτελή κρεβατοκάμαρα, σαφώς προορισμένη για αυτήν. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και αποκοιμήθηκε αμέσως. Ξαφνικά στη μέση της νύχτας ένιωσε μια παρουσία. Κάποιος περπατούσε στο σκοτάδι. Σίγουρα θα ήταν το τέρας που προφήτεψε το μαντίο. Πανικόβλητη η ψυχή πέταξε πέρα τα σεντόνια, έτοιμη να το βάλει στα πόδια. Τότε ακούστηκε μια φωνή που με καθησυχαστικό τόνο ψιθύρισε. «Μη φοβάσαι, είμαι ο σύζυγός σου. Θέλω μόνο την ευτυχία σου. Εμπιστέψου με. Ένα πράγμα όμως, μη ζητήσεις ποτέ να δεις το πρόσωπό μου. Αλλιώς θα με χάσεις για πάντα». Η ψυχή, παραξενεμένη αλλά συγκινημένη, υποσχέθηκε να τηρήσει αυτόν τον παράξενο όρκο, αφού το τέρας, αντί να την τρομοκρατήσει, την παρηγόρησε. Η σκιά γλίστρησε στο κρεβάτι της, την πήρε αγκαλιά και τη σκέπασε με απαλά φιλιά. Συνεπαρμένη η ψυχή παραδόθηκε στον έρωτα.
Το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε η ψυχή, ήταν μόνη. Και έτσι θα ήταν στη διάρκεια της μέρας, κάθε μέρα που ακολούθησε. Μα κάθε βράδυ, ο σύζυγός της ερχόταν κοντά της. Τήρησε τον όρκο της να μην ζητήσει ποτέ να δει το πρόσωπό του. Μάλιστα εξέπληξε τον εαυτό της, απολαμβάνοντας όλο και περισσότερο τις ερωτοτροπίες τους. Μα ο καιρός περνούσε και άρχισαν να τη βασανίζουν ερωτήματα. Η ψυχή υπέφερε από μοναξιά και της έλειπαν οι γονείς και οι αδελφές της. Πόσο θα μπορούσε να ζήσει έτσι, σε αυτό το τεράστιο παλάτι, όπου κατοικούσαν μακρινές φωνές και ένας αόρατος σύζυγος? Μια νύχτα παρακάλεσε να της επιτραπεί να σπάσει τον όρκο της. Όχι για πάντα, για λίγες μέρες μόνο. Όμως ο μυστηριώδης σύζυγός της αρνήθηκε. Η ψυχή επέμενε παρακαλώντας. Τελικά ο εραστής της υποχώρησε, όμως την έβαλε να υποσχεθεί ότι δεν θα έδινε καμία απάντηση σε ό,τι τη ρωτούσαν γι' αυτόν. Και η ψυχή υποσχέθηκε. Ένα ξαφνικό αεράκι τη μετέφερε πίσω στη λοφοκορφή, όπου την είχαν αφήσει, πολύ κοντά στο πατρικό της. Βλέποντας την κόρη τους, την οποία θεωρούσαν χαμένη για πάντα, οι γονείς της ψυχής ενθουσιάστηκαν. Παρατέθηκε συμπόσιο για να γιορτάσουν την ασφαλή της επιστροφή. Οι αδελφές της χάρηκαν κι αυτές πολύ, μα όταν εκείνη άρχισε να περιγράφει το μαγικό της παλάτι και τα μέτρητα δώρα που της πρόσφερε ο άντρας της, έγιναν πράσινες από ζήλια. Με απανωτές πονηρές ερωτήσεις, οι αδελφές ανάγκασαν την ψυχή να πει τελικά την αλήθεια. Όχι, δεν είχε δει ποτέ το πρόσωπο του συζύγου της. Εκείνες άρχισαν να την περιπέζουν. Θα πρέπει να είναι φοβερός αφού αρνείται να φανερωθεί. Μίλησαν στην ψυχή για ένα τρομακτικό ερπετό που μπορούσε να ανοίξει τα σαγόνια του σαν την Άβυσσο. Την έπεισαν ότι κάποια νύχτα σίγουρα θα την καταβρόχθιζε. Η ψυχή τρόμαξε τόσο από αυτά που άκουσε, που γέμισε αμφιβολίες. Ήθελε να μάθει την αλήθεια. Επιστρέφοντας στο παλάτι της, περίμενε όπως κάθε βράδυ την επίσκεψη του άντρα της. Όπως συνήθως, εκείνος γλίστρησε δίπλα της στο κρεβάτι. Όμως αυτή τη φορά, αφού έκαναν έρωτα, εκείνος αποκοιμήθηκε. Η ψυχή σύρθηκε έξω από το κρεβάτι, άναψε ένα κερί και έριξε φως στο πρόσωπο του συζύγου της. Και τι έκπληξη! Μπροστά της κοιμόταν ο ωραιότερος άντρας που είχε δει ποτέ κανείς. Και κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό, το αποκαλούμενο τέρας δεν ήταν άλλος από το Θεό έρωτα. Η ψυχή γέμισε δέος, το χέρι της άρχισε να τρέμει και μια σταγόνα καυτό κερί έπεσε στον ώμο του. Εκείνος ξύπνησε απότομα. Τα μάτια του συναντήθηκαν και με μια αστραπή εκείνος εξαφανίστηκε, εξοργισμένος που τον πρόδωσε, όπως ακριβώς την είχε προειδοποιήσει. Η ψυχή έτρεξε έξω από το δωμάτιο, σε κάθε διάδρομο, ψάχνοντας σε κάθε δωμάτιο και κάθε γωνιά. Ακόμα και οι φωνές που καλωσόριζαν είχαν εξαφανιστεί. Το παλάτι ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι. Το χάραμα, η απελπισμένη ψυχή έτρεξε έξω. Τελικά έφτασε σε ένα ποτάμι και σταμάτησε στις όχθες του. Ξέσπασε σε δάκρυα. Δεν είχε χάσει μόνο ένα σύζυγο, αλλά και την αγάπη. Ήταν η χειρότερη δυνατή τιμωρία. Εξαντλημένη, η ψυχή αποφάσισε ότι έφτανε ως εδώ και ρίχτηκε στα νερά που κυλούσαν γοργά.
Όμως ο ποταμός που τη συμπόνισε τη σήκωσε και την απόθεσε απαλά στην όχθη. Μπροστά της εμφανίστηκε ξαφνικά ένα παράξενο πλάσμα, μισό άνθρωπος, μισό τράγος. Ο θεός Πάνας, θεός των βοσκών και των λιβαδιών. Στον Πάνα συνήθως άρεσε να τρομάζει όσους περιπλανούνταν στα δάση, όμως αυτή τη φορά συμπόνεσε ολόψυχα αυτή τη νεαρή γυναίκα. Αν ήταν πρόθυμη να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, σίγουρα θα κατέληγε να ξανακερδίσει την καρδιά του έρωτα. Η ψυχή αφέθηκε να πιστέψει τα λόγια του Πάνα. Συνέχισε την αναζήτησή της πηγαίνοντας από ναό σε ναό και προσευχόμενη για την επιστροφή της αγάπης της. Όμως οι θεοί φοβούνταν την οργή της Αφροδίτης. Εξάλλου, η θεά παρακολουθούσε περιμένοντας για την εκδίκησή της. Η Αφροδίτη θεωρούσε ακόμα την ψυχή αντίζηλό της. Εμφανίστηκε μπροστά της επιτέλους πρόσωπο με πρόσωπο η θεά και η θνητή. Η Αφροδίτη δήλωσε στην ψυχή ότι στο εξής θα ήταν σκλάβα της και ότι δεν θα υπήρχε ίκτος. Η θεά έδειξε ένα βράχο στην κορυφή ενός απότομου βουνού. Εκεί κοντά υπήρχε μια πηγή από την οποία γλυφό νερό κυλούσε προς τη Στίγα, τον ποταμό του κάτω κόσμου. Η Αφροδίτη έδωσε στην ψυχή ένα μικρό φλασκί και την εντολή να σκαρφαλώσει ως την πηγή, να το γεμίσει με το νερό της και να της το φέρει πίσω. Η ψυχή συμφώνησε. Άρχισε να σκαρφαλώνει στο βουνό. Η κορυφή φαινόταν απρόσιτη. Τα απότομα γλιστερά βράχια κατοικούνταν από άγριους δράκους. Παντού γύρω της φωνές κράυγαζαν προειδοποιήσεις και τη συμβούλευαν να παρατήσει την αναζήτησή της. Όμως εκείνη αρνήθηκε και συνέχισε το δρόμο της. Στο μυαλό της κρατούσε τα λόγια του Θεού Πάνα που την παρότρινε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια αν ήθελε να ξανακερδίσει την καρδιά του έρωτα. Τότε εμφανίστηκε ένας αετός. Ήταν ο αετός του Δία, του βασιλιά των θεών. Συγκινημένος κι αυτός, άρπαξε το φλασκί της και πέταξε για να το γεμίσει με το γλυφό νερό πριν το επιστρέψει στην ψυχή. Η Αφροδίτη ήταν έξαλλη. Πρώτα ο Πάνας και τώρα ο Δίας. Αναρωτήθηκε μήπως ο έρωτας παρότρινε τους θεούς του Ολύμπου να προστατέψουν την ερωμένη του. Όμως αυτό ήταν αδύνατον. Σαν τιμωρία που ερωτεύτηκε την ψυχή η Αφροδίτη, τον είχε φυλακίσει σε ένα διπλό πύργο μέσα στο παλάτι της. Η Αφροδίτη εξοργίστηκε ακόμα περισσότερο. Έδωσε στην αντίζηλό της ένα επιχρυσωμένο κουτί και τη διέταξε να επισκεφθεί τον κάτω κόσμο. Η ψυχή δίστασε. Ο κάτω κόσμος, οι σκιές της κόλασης. Κανένας θνητός δεν είχε μπορέσει ποτέ να πάει εκεί χωρίς να τον κατασπαράξει ο τρομερός του φύλακας, ο Κέρβερος. Ένα τερατώδες, τρικέφαλο σκυλί. Στον κάτω κόσμο βασίλευε ένα φοβερό ζευγάρι. Ο Άδης και η σύζυγός του Περσεφόνη. Η Αφροδίτη είχε διατάξει την ψυχή να επισκεφτεί την Περσεφόνη. Έπρεπε να της δώσει το κουτί και να της πει «Η Αφροδίτη παρακαλεί για λίγη από την ομορφιά σου». Δεν μπορεί να παίζεις κάποιο ρόλο και να είσαι πιο έξυπνος εσύ υποτιμώντας το ρόλο, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Αυτοί οι κότητες και αριστοκράτες τον έχουν ζώσει έτσι. Ναι. Και όλο του μιλάνε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ναι. Άντε τώρα να ανοίξει τρύπα να περάσει. Αφού τα είπαμε, αστιμάκι μου, θα γίνει κι εσύ ίσα κι όμοιος. Στις σχολές παίζεις πάντα τους πρώτους ρόλους, αλλά όταν έρχεται η ώρα να βγεις έξω, θα φας το τρίτο και σου έρχεται σιγά σιγά σαν χάπι.
Δεν πά να έχεις κάνει 200 έργα. Τίποτα δεν μετράει. Στην Ελλάδα οι περισσότερες οντισιών πρέπει να λέγονται face control. Σε διαλέγουν από το πρόσωπο. Αν τους αρέσει η φάτσα και αν μέσα από αυτή τη φάτσα μπορούν να πουλήσουν κάτι. Η δραματική αλλαγή του κλίματος. À l'échelle mondiale, 40% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par la production d'électricité. Η εξάντληση των φυσικών πόρων. Rien qu'en France, chaque année, nous produisons 31 millions de tonnes de déchets ménagers. Η ζημιά που προκαλεί ο άνθρωπος στη γη. D'ici 2050, avec 3 milliards d'habitants supplémentaires, la demande d'électricité va encore augmenter énormément. Υπάρχουν λύσεις προκειμένου να αλλάξει το ζωφερό μέλλον του πλανήτη. Pour produire de l'électricité sans émissions de gaz à effet de serre, μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ. 6 ωραίων επεισοδίων έρχεται να δώσει τις απαντήσεις. Une révolution qui bouleverse le monde du travail, abolit les hiérarchies et remet l'humain au cœur du système. Πλανήτης 2050. Τετάρτη στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ. Η τρομοκρατημένη ψυχή ήταν σίγουρη ότι δεν θα τα κατάφερνε ποτέ και αποφάσισε να ελευθερωθεί από τα βασανιστήρια της Αφροδίτης θέτοντας τέλος στη ζωή της. Έτσι, ανέβηκε στην κορυφή ενός πύργου και ήταν έτοιμη να ριχτεί στο κενό όταν ξαφνικά ο ίδιος ο πύργος της μίλησε και την έπεισε να μην εγκαταλείψει τη ζωή της. Ο πύργος της είπε μάλιστα πώς να εκπληρώσει την αποστολή της. Στον Κέρβερο έπρεπε να προσφέρει γλυκίσματα μουλιασμένα σε κρασί με υπνοτικό. Στο Χάροντα, τον Βαρκάρι, δύο νομίσματα για ένα ταξίδι μετεπιστροφής στον ποταμό της Στίγας. Όμως το σημαντικότερο, κατέληξε ο πύργος, ήταν ότι δεν έπρεπε ποτέ να ανοίξει το κουτί που της εμπιστεύτηκε η Αφροδίτη και έπρεπε να αρνηθεί όποιο κέρασμα μπορεί να της πρόσφερε η Περσεφόνη, διότι όποιος θνητός γευόταν το φαγητό των νεκρών θα καταδικαζόταν να ζει για πάντα στην κόλαση. Η ψυχή συνένεσε και κατέβηκε στην Άβυσσο. Σύμφωνα με το σχέδιο, πλήρωσε τον Χάροντα και ξεγέλασε με επιτυχία τον Κέρβερο. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Σύντομα, μια τεράστια αίθουσα ανοίχτηκε μπροστά της. Καθισμένη στο θρόνο της, δίπλα στον Άδη, ήταν η Περσεφόνη, η οποία την κάλεσε να πλησιάσει. Η ψυχή υπάκουσε. Της έδωσε το κουτί και μετέφερε το μήνυμα της Αφροδίτης. Ενάντια σε κάθε προσδοκία, αντί να τιμωρήσει την παρήσακτη, η βασίλισσα του κάτω κόσμου κολακεύτηκε. Αυτή που θεωρείται η ωραιότερη από όλες τις θέες, θεωρούσε τώρα την Περσεφόνη ακόμα ωραιότερη. Με μία αστραπή φύσηξε μέσα στο κουτί, αφήνοντας ένα μέρος της ομορφιάς της και το έδωσε πίσω στην ψυχή. Στο δρόμο της επιστροφής, αφού εκτέλεσε την αποστολή της, η ψυχή κυριεύτηκε από μία κατανίκητη επιθυμία. Κι αν η ομορφιά της Περσεφόνης τη βοηθούσε να ξανακερδίσει την καρδιά του χαμένου εραστή της? Άνοιξε το επιχρυσωμένο κουτί και ξαφνικά την κυρίεψε ζάλι. Έπεσε σε έναν βαθύ και ατέλειωτο ύπνο. Η ψυχή ήταν νεκρή. Ο έρωτας τα είχε δει όλα και έπρεπε να αντιδράσει. Δραπέτευσε από το παλάτι της Αφροδίτης και ανέβηκε στον Όλυμπο να παρακαλέσει το Δία. Γονάτισε μπροστά στο βασιλιά των θεών και οικέτεψε για τη συγγνώμη του. Ναι, παράκουσε την Αφροδίτη υποκύπτοντας στις θνητές χάρες της αντιζήλου της. Όμως η ψυχή, είπε, είχε υποφέρει αρκετά. Ο έρωτας πίστευε ότι της άξιζε η Αθανασία και ότι θα την παντρευόταν σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη. Μουσική
Ο έρωτας παρακάλεσε με τόση πειθό που ο Δίας υπέκυψε. Συγχώρεσε τον έρωτα και συμφώνησε να δεχτεί την ψυχή ως αθάνατη στον Όλυμπο. Ο έρωτας αναζήτησε την αγαπημένη του. Έσκυψε απαλά πάνω της, απόθεσε ένα φιλί στα χείλη της και η ψυχή ξύπνησε. Ο έρωτας τη σήκωσε και τη μετέφερε στον οίκο των θεών, όπου ο Δίας τη δέχτηκε όπως είχε υποσχεθεί. Η Αφροδίτη ήταν κι αυτή παρούσα. Συνειδητοποίησε ότι η μάχη της ήταν μάταιη και ότι θα ήταν αδύνατο να χωρίσει τους δύο εραστές. Και υποχώρησε μπροστά σε μια τέτοια νικητή δύναμη. Έπειτα, μπροστά σε όλες τις συγκεντρωμένες θεότητες, η ψυχή προσκλήθηκε να πιει αμβρουσία και να πιει νέκταρ των θεών. Από την ημέρα εκείνη λένε ότι μία ψυχή που περιπλανιέται στον κόσμο, αναζητώντας την τέλεια αγάπη, θα τη βρει μόνο στη μετά-θάνατον ζωή, όπως η ψυχή μπόρεσε να ενωθεί με τον έρωτα μόνο μετά το θάνατό της, στον Όλυμπο, όπου τώρα βρίσκεται ανάμεσα στους θεούς.